Η ανοχή στην παρανομία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι αυτή που δημιούργησε τετελεσμένο με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων άναρχα, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης και η οποία θα διαιωνίζεται όσο ο Δήμος δεν την ξεκαθαρίζει. Η ιστορία με τα τραπεζοκαθίσματα ξεκίνησε εδώ και 4-5 χρόνια, ενώ υπήρχε μία ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απαγόρευση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Άρχισαν αυτά να ξεφυτρώνουν παρανόμως. Η ανοχή στην παρανομία δημιούργησε τετελεσμένο και η ανοχή στην παρανομία είναι εκ μέρους του Δήμου, εκ μέρους της αστυνομίας, εκ μέρους της Διεύθυνσης Υγιεινής, εκ μέρους όλων των υπευθύνων. Η ανοχή λοιπόν στην παρανομία δημιούργησε τετελεσμένο. Το τετελεσμένο αυτό το εκμεταλλεύονται όποιος θέλει να ανοίξει μαγαζί, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχουμε αναγάγει την ανάπτυξη καφέ μπαρ στην παλιά πόλη στην ύψιστη μορφή επιχειρηματικότητα στην Ξάνθη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με το πρόσχημα της εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Οι επισκέπτες σαφώς και δεν εξυπηρετούνται, γιατί οι επισκέπτες της παλιάς πόλης μέχρι το απόγευμα το πολύ να είναι εκεί. Και αυτό που θα ήθελαν περισσότερο οι επισκέπτες θα ήταν μια καθαρή πλατεία Μητροπόλεως από το Λαμαρινό ποταμό των παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Είναι μια κατάσταση η οποία θα διαιωνίζεται όσο ο Δήμος δεν την ξεκαθαρίζει. Λυπάμαι πραγματικά που εγκλωβίζονται επιχειρηματίες. Λυπάμαι πραγματικά για την επιχειρηματολογία που ακολουθείτε, ότι εμείς δεν θέλουμε τις θέσεις εργασίας κτλ. Λες και αν αναπτυχθούν 1000 καφέ μπαρ στην πόλη της Ξάνθης θα ανέβει το εισόδημα, το συνολικό, το τοπικό. Λυπάμαι για τους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παλιά πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι απολύτως συνεπείς, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν πρέπει συλλήβδη να τους καταδικάζουμε όλους. Στενοχωριέμαι για αυτούς τους άλλους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πιθανώς κάπου αλλού και βλέπουν τα συμφέροντά τους να φύγονται. Και πάνω απ' όλα στενοχωριέμαι με την υποβάθμιση της παλιάς πόλης και στενοχωριέμαι ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι πατάνε πάνω στην παρανομία, εξασφαλίζουν ό,τι μπορούν να εξασφαλίσουν και επεκτείνονται άναρχα χωρίς να σκέφτονται τίποτε απολύτως, καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου, κάθε έννοια τυπικότητας, κάθε έννοια νομιμότητας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η διοικητική προσφυγή που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της παλιάς πόλης εναντίον της κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παλιά πόλη και τους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος για την Προστασία και Αναβίωση της παλιάς πόλης είχε προσφύγει εναντίον της απόφασης που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας το κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος στην πόλη της Ξάνθης, που μεταξύ άλλων επέτρεπε τα τραπεζοκαθίσματα και στους οδούς Αμυρίδη και Ορφέου στην παλιά πόλη. Όπως αναμενόταν, η προσφυγή απορρίφθηκε καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του αρμόδιου τμήματος της αποκεντρωμένης δεν επηρεάζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των συγκεκριμένων οδών για τις οποίες δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά η αποκεντρωμένη. Είχε προηγηθεί ο έλεγχος νομιμότητας που ανέκρινε την απόφαση για τους ίδιους λόγους. Η απόφαση ισχύει πλέον άμεσα και επιτρέπει στα καταστήματα του παραδοσιακού οικισμού της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.